με τους κύριους Νικόλα Παπαδόπουλο και Τόνι Κωνσταντινίδη. Ομάδα του Απόλλωνα καταρχήν. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα για τη δίκαιη νίκη τους. Από εκεί και πέρα ξοδέψαμε σαν ομάδα ένα ημίχρονο. Δεν πήγαμε καθόλου συγκεντρωμένοι για τις απαιτήσεις αυτού του αγώνα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα δουλεμένη μέσα στην έδρα της. Και αυτό αποδεικνύεται καθαρά από τα 24 λάθη που υποπέσαμε. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε δεχτεί 27 πόντους από δικά μας λάθη. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις εκτός έδρας μια τόσο ποιοτική και καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να ψηλώσουμε το κεφάλι αμέσως. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή με την Ένωση, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι μέσα στην έδρα μας και απλά πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή. Καλή συνέχεια στον Απόλλωνα. Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ ότι καλύτερο στο ΑΠΟΕΛ. Θα δώσω για συγχαρητήρια μου στο φίλο τον Νικόλα, διότι από την ημέρα που ανάλαβε την ομάδα ήταν ξεκάθαρο ότι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Και θεωρώ ότι θα δώσει τη μάχη του ΑΠΟΕΛ ώστε να μπει στην τετράδα. Έχει και την εμπειρία, έχει και την ικανότητα και την ποιότητα για να τα καταφέρει. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος ως προπονητής, διότι επιτέλους μετά από δύο ολόκληρους γύρους έπεισα τους καλαθοσφαιριστές μου ότι πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι από την άμυνα μας και όχι από την επίθεση μας. Αυτό που είπε ο Νικόλας πριν για τα 24 λάθη καταδεικνύουν το πώς καταφέραμε να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Είχαμε βάλει πάρα πολύ πίεση, ειδικά πάνω στους δύο κινητήριους μοχλούς του ΑΠΟΕΛ που είναι ο Γκάρετ και ο Βασίλης ο Κούρνας. Και ελπίζω να συνειδητοποίησαν σήμερα τη δύναμη της άμυνας, τι μπορεί να καταφέρουν μέσα από την άμυνα και να μην ασχολούμαστε μόνο με την επίθεση. Και όπως είπα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος ως προπονητής αυτής της ομάδας. Πρώτη φορά είμαι τόσο χαρούμενος από τη στιγμή που αφήσαμε έναν τόσο πολύ έμπειρο, ποιοτικό και καλό αντίπαλο στους 60 πόντους. Θεωρώ ότι έκαναμε έναν τεράστιο βήμα για τα play-offs απόψε. Γνωρίζαμε, ειδικά μετά από το χθεσινό το παιχνίδι για την νίκη της Ένωσης, ουσιαστικά είχαμε και εμείς και το ΑΠΟΕΛ, φαντάζομαι, περισσότερη πίεση. Νομίζω απλοποιήσαμε τα πράγματα απόψε. Όμως πρέπει να μείνουμε σοβαροί. Έχουμε ακόμα έναν γύρο ώστε να, και μαθηματικά να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την είσοδό μας μετά από χρόνια στην τετράδα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και ακόμα μια φορά ό,τι καλύτερο στο ΑΠΟΕΛ και στο φίλο τον Νικόλα.